Τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Βασίλη, που τον ξέρετε και από εμφανείς που έχει κάνει στο Σύλλογο, που είναι υπεύθυνο Βορείου Ελλάδος σε πάρα πολλά αγγλικά τμήματα και σε πάρα πολλές ομοσπονδίες. Έχει με τη σύζυγό τη Μαρία Τυράκη, η οποία είναι και συνάδελφός, έτσι. Να ευχηθώ σε όλους μας καλή χρονιά, καλή και δημιουργική χρονιά, υγεία και πολλές όμορφες στιγμές. Να αποφορτιζόμαστε λίγο από το άγχος της καθημερινότητας και της ζωής μέσω του αθλητισμού, αλλά και του βουνού που είμαστε τόσο τυχεροί που είμαστε στους τρόποντες και τους έχουμε και βρέσουμε στα πόδια μας. Έτσι. Και να το πω αυτό και στα παιδιά, να μην περνάμε άπειρες ώρες σε τάμπλετ και σε κινητά, γιατί είναι μία μάσκα που θα μας αρρωστήσει όλους. Θα πείτε από εδώ να πείτε το πόδιο. Να πω εδώ ότι με πάρα πολλούς από αυτούς που μου έχουν έρθει από τον Δήμο, τους κύριους που έχουν έρθει με τον Δήμο, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Κάποιους με κάποιους δεν γνωριζόμαστε, αλλά πάντοτε συνεργαζόμαστε άψογα και τιμάμε τον τόπο μας και τις αρχές και φυσικά και ο Δήμος, όποτε χρειαστούμε, μας βοηθάει και αυτός με τον τρόπο που μπορεί να μας βοηθήσει. Με τον κύριο Δάγκα έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε πάρα πολλά θέματα και θα μας πει, γι' αυτό θα ήταν τιμή να μας πει δύο λόγια. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Επειδή οι μαθητές, οι κύριοι αθλητές, καλύτερα να πω, είναι οι πρωταγωνιστές της σημερινής εκδήλωσης, δεν θα ήθελα να καθυστερήσω την εκδήλωση. Και χαιρετισμούς. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις καλή χρονιά. Να συγχαρώ επίσης τους γονείς που ποτούν τα παιδιά στον αθλητισμό. Έτσι τους οδηγούμε σε ένα σωστό δρόμο και ελπίζω μέσα από τις δράσεις αυτές τις οποίες κάνετε κατά καιρούς να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, πάντα επιτυχίες στο Σύλλογο, με τον κύριο Κεσαρίδη μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία, η οποία κρατάει ακόμη και σήμερα και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας ως Δήμος, εκπροσωπώντας τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου. Θέλω να πω ότι θα σταθούμε πάντα δίπλα σας και θα μας αρρωγεί σε όποια δράση να κάνετε και θα βοηθάμε πάντα το Σύλλογο για τις δραστηριότητες αυτοκίνητες. Βλάστε καλά και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και πολλές ευκαιρίες στους μικρούς αθλητές. Υγεία πάνω απ' όλα, καλές διαδρομές με έναν εξαίρετο άνθρωπο της πόλης μας. Τον ευχαριστούμε γιατί προάγει και το άθλημα, αλλά ιδιαίτερα προάγει και την πόλη μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καιρός και κάθε καλό σε όλους μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και πάντα επιτυχία στο κένταρο. Κύριε Παλαμούτη, όχι, τιμή μου που είσαστε εδώ. Και γενικά να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Τελιγιαννίδης, ότι ενδιαφέρει και τους νέους το ποιος είναι εδώ, γιατί ο σεβασμός είναι μία αμφίδρομη έννοια. Όταν λοιπόν μας σέβονται, σεβόμαστε και εμείς. Και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία
να έχει αρετές και αξίες και λέμε ένα σλόγγαν στον κένταυρο και γενικά το λέμε πάρα πολύ και στα παιδιά ότι έχουμε νέες ιδέες αλλά θέλουμε παλιές αρχές. Επίσης, επειδή δεν την ανέφερα καθόλου, κάθε χρονιά ήμουν υπεύθυνος και μπροστά σε όλα εγώ. Τα τελευταία χρόνια όμως με βοηθάει, πάντοτε με βοηθούσε από το παρασκήνιο, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ ενεργά σε όλα η σύζυγός μου η Σοφία και το γνωρίζετε όλοι, οπότε δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό και να μην την ευχαριστήσω και να δείτε. Να κρατήσουμε το μαχαίρι και με κάποιον από το και το ωραίο σε όλο αυτό, να πω... Ανοίξτε παιδιά, ανοίξτε. Γιατί σε μία μικρή πόλη, για λίγο παρακαλώ, ψάχνουμε, ιδίως όταν είμαστε νέοι, μόνο τι λείπει. Και ποτέ δεν βλέπουμε το τι έχουμε μπροστά μας και είναι δωρεάν και είναι υπέροχο αυτό. Όσο μεγαλώνουμε όμως και οριμάζουμε, τα βλέπουμε και αισθανόμαστε τυχεροί για τον τόπο που ζούμε. Λοιπόν, μπορεί να λείπουν πράγματα τα οποία όμως για να απλώσεις χέρι όλα έχουν κόστος, ενώ έχουμε τόσα άλλα, είναι τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα με κάποια αξιώματα και με όλους μας ενώνει κάτι. Με άλλους είμαστε φίλοι, με άλλους είμαστε συγγενείς, με άλλους έχουμε μια καλή συνεργασία. Με άλλους μας ενώνει ο πόντος, κύριε Τελιγιαννίδη, κύριε Παλαμούτη. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αν δούμε όλα τα καλά που έχουμε στην πόλη, θα τις μπρόξουμε μπροστά, γιατί να πω κάτι άσχετα που δεν είναι πολιτικός λόγος, είναι λόγος από την ψυχή μου. Είμαστε σε μία πόλη που χάσαμε ευκαιρίες, όμως έχουμε την ευκαιρία να την αναδείξουμε και να κρατήσουμε τα παιδιά μας να τα μιλάμε διαζώσεις, όχι να σπουδάσουν και να τα μιλάμε μέσω Skype. Έτσι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστευόσαστε, που στέλνετε τα παιδιά σας σε εμάς. Είμαι σίγουρος ότι θα σας ευγνωμονούν αύριο μεθαύριο, γιατί θα είναι ενεργοί πολίτες που θα παλεύουν για τη ζωή τους. Ο αθλητής παράγει φρόνημα, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Κάνει τις 24 ώρες 48 και άσχετα αν κάποιοι κακοπροαίρετοι λένε ότι 60 έζησε αυτός που κάπνιζε και 60 αυτός που αθλούνταν, τα 60 αυτού που αθλούνταν ήταν 3-6-18. Την έζησε τη ζωή στο έπακρο. Γι' αυτό να ξέρετε ότι αυτό που κάνετε είναι ό,τι καλύτερο. Σε όποιο σπορ, σε όποιο άθλημα και αν στέλνετε τα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σοφία. Σοφία. Γεωργία, Κατερίνα, ελάτε. Σοφία, όχι να το σύστο εγώ, δεν θα σας είπα. Γεωργία, έλα. Αφήστε στο Δέλτα Σίγμα. Έλα ακριβώς στο μαχή. Να βοηθήσουμε και με γυναίκες, όσο συνεχίζω, έλα. Να πάτε όλοι. Thank you.
Καραγιανοπούλου σας έστειλε ένα κειμενάκι για τον Τάκη τον Παπαδόπουλο, όμως το Πετσόπουλος. Το άλλο θέλω να το πω. Το κύριο Τάτσικα, το κατάστημα του κυρίου Τάτσικα που έχει ήδη δώρο αλλά και πάρα πολλά gadget για κινητά, υπολογιστές κτλ. Το Βίκο που μας έχει δώσει και αυτό ένα δώρο. Το κατάστημα, το βιβλιοπωλείο του Γιώργου του Δάμψου, το οποίο έχουμε κάνει πολύ ωραία project και θα κάνουμε και άλλα. Το Bookstagram, τη Μιλώνα με τα κοσμήματα που μας προσέφερε και αυτή κάτι. Τον κύριο Αϊβαζίδη που μας έχει δώσει κάτι σε είδη ρουχισμού. Και το κύριο Σιάτρη μας έχει δώσει ένα bonsai. Φέτος έχουμε 12 φλουράκια, 12 άτομα θα φύγουν με ένα δώρο. Και τον Γιώργο στο Μεσόγειο, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολλά δώρα. Έτσι, τώρα σε ένα λεφτάκι έρχονται όλα τα παιδιά. Και την Πέτλα, τον κύριο Σπύρο Αραμπατζή και την Κατερίνα, η οποία μας έχει δώσει και αυτή δύο δωράκια. Επίσης, το κατάστημα του κυρίου Πολύζου, που έχει βάλει και αυτό ένα πολύ ωραίο δώρο. Αρκετά, πλούσια τα LA, λοιπόν, στην Άουσα, για να μην πω του κυρίου. Θέλω να έρθουν τα παιδιά σιγά-σιγά, χωρίς όμως να γίνει χαμός, με την κυπαρχία που μας χαρακτηρίζει, να κάνουμε μία σειρά, τώρα όλοι τα κυρικά πέρα μέσα, από δεξιά θα φεύγουν, από αριστερά θα φεύγουν. Αν δεν δω μία σειρά, δεν μοιράζω. Όλη μία σειρά. Εγώ θα σταματήσουμε να πούμε. Καθίσω, δεν ξανασηκώνουμε. Κάθε διάδρομο για να φέρετε από εδώ. Όλοι από εδώ. Όλοι από εδώ.